γραφίδι. Πω, από τι ήταν αυτό. Κόμπρα ολόκληρη. Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα πάμε να κάνουμε μια γρήγορη βόλτα στον Ημιτό μέχρι την κορυφή. Θα δοκιμάσω μια καινούργια βάση και ένα μικρόφωνο που πήρα για το κράνος, ώστε να βάζω το κινητό επειδή δεν έχω καλή action κάμερα. Να δούμε πώς βγάζουμε το κινητό. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φύγαμε. Ελπίζω να μην κάνει πάρα πολύ φασαρία η εξάτμιση και δεν ακούτε τι λέω. Αλλά δεν νομίζω, γιατί το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα μου. Αλλά μου πείτε και η εξάτμιση κάνει πολύ φασαρία. Μέχρι να φτάσουμε, να σας πω λίγα πράγματα για το κανάλι. Τώρα έχω πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο, γιατί υπηρετώ την πατρίδα, οπότε λείπω από το σπίτι μου, δεν έχω χρόνο και τώρα δηλαδή σε άδεια είμαι. Όπου μπορώ θα σας μιλάω κιόλας. Απλά θέλω να δω το μικρόφωνο πιο πολύ, τι ήχο πιάνει με την εξάτμιση και αυτά, αν είναι πολύ αν κάνει πολύ φασαρία ή όχι, και αν με ακούτε. Εν τω μεταξύ σήμερα πήγα γέμισα βενζίνα, 25 ευρώ κατοστάρα φίλε, αν είναι δυνατόν, 2,69 ευρώ, τι να κάνουμε όμως, θα τα πουλήσουμε όλα, τα μηχανάκια, δύσκολο. Μέρα. Όπου η εξάτμιση ουρλιάζει πραγματικά στο τερμακάλι και στις πολλές τροφές. Κάνει ωραίο ήχο, κάνει φασαρία, αλλά δεν είναι για καθημερινή χρήση και για ταξίδια. Πραγματικά. Σου δημιουργεί πονοκέφαλο. Αλλά για μια βόλτα έτσι στο βουνό, είναι ό,τι πρέπει. Ω, ποτάπα το γάλιο. Τι ήταν αυτό, κόμπρα ολόκληρη. Άντε να στρίβεις τάπα και να πατήσεις κανένα φίδι για να φύγεις. Με βλέπετε που πάω έτσι, αλλά το βουνό το ξέρω σαν την παλάμη μου, πραγματικά. Εντάξει, μην λέω μεγάλα λόγια, μπορεί να είχε κάτι απρόοπτο, αλλά επειδή είμαι και ποδηλάτης,
Εντάξει, το βουνό το ξέρω απ' έξω και ανακατοτά και έχω ανέβει και πολλές φορές με τη μηχανή. Οπότε σε αυτούς που θα ανέβουν για πρώτη φορά ή δεν ανεβαίνουν συχνά, δεν χρειάζεται να τρέχουν, σιγά σιγά. Τα πίνει παιδιά τις στροφές. Άμα έξερα να στρίβω κιόλας, θα ήταν ακόμα καλύτερα. Μια καλό ξεμπούκωμα σήμερα. Κάψαμε τη βενζίνη μας, για να δούμε κατανάλωση 4,5%. Καλά είναι για σχεδόν τέρμες. Ωπα, κοιτάξτε θέα εδώ, ε. Εντάξει, έχει την ατμόσφαιρα της Αθήνας, αλλά ωραία φαίνεται. Και το βράδυ είναι ωραία εδώ πέρα. Κάτι στρίψαμε. Καλά πήγε, καλά πήγε. Έξω. Λοιπόν, είμαστε κορυφή του Ημιτού. Κοιτάξτε θέα εδώ. Απίστευτη. Λοιπόν, δοκίμασα δύο πραγματάκια που πήρα τα καινούργια. Το μικρόφωνο καλούτσικο είναι. Εντάξει, για 4-5 ευρώ πόσο το πήρα, κάνει μια χαρά τη δουλειά του. Απλά εγώ ενώ ακούγομαι μια χαρά, η εξάτμιση, εντάξει, ως συνήθως όπως τα περισσότερα μικρόφωνα, δεν ακούγεται όπως ακριβώς την ακούς με το αυτί σου στο βίντεο. Δηλαδή έκατσα είδα το βίντεο, δεν ακούγεται το ίδιο. Βάση για το κράνος πολύ καλή, η οποία είναι αυτή εδώ. Θα βάλω ένα link κάτω στην περιγραφή και για το μικρόφωνο και για, για τη βάση στο κράνος. Καλή βάση, σταθερή, έτσι δεν κουνήθηκε το κινητό. Το είδα το βιντεάκι τώρα που ανέβαινα, εντάξει, έχει πλάκα, καλό είναι. Λέω να το κλείσω εδώ το σημερινό βίντεο γιατί θα βγει μεγάλο αν βάλω και την κατάβαση και την επιστροφή. Αν δεν έχετε κάνει subscribe στο κανάλι, κάντε ένα τώρα. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, πατήστε και ένα like.
Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι για το... για την έξτρα δόση καγκουριάς με το παπί που έρχεται. Λοιπόν, θα τα πούμε. Καλό απόγευμα.